και είναι δυσάρεστη. Κορίνα. Λοιπόν, έφυγε σε ηλικία 85 χρόνων ο Σταμάτης Κόκοτας. Νοσηλευόταν στο Ασκληπείο της Βούλας, στην παθολογική κλινική. Βρισκόταν εκεί πριν από μερικές ημέρες. Είχε νιώσει έντονη αδιαθεσία, ραγδαία η επιδείνωση της υγείας του. Μία έμβλημα, μια φωνή χαρακτηριστική. Έχει τραγουδήσει σπουδαίες επιτυχίες, αγαπημένος του ο Νάση βέβαια. Και χαρακτηριστικές αυτές οι φαβορίτες του είναι η είδηση που μόλις έγινε γνωστή. Νοσηλευόταν για ένα διάστημα στο Ασκληπείο της Βούλας. Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει, είναι από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές ο Σταμάτης Κόκοτας, ήταν και τα τραγούδια του πραγματικά ήταν εμβληματικά. Αγαπημένος τραγουδιστής του Αριστοτέλειο Νάση, μάλιστα του είχε χαρίσει και ένα σκάφος. Τους τελευταίους μήνες της ζωής του είχε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από μια σκληρή ασθένεια, το πάλευε πάρα πολύ. Είχα μιλήσει με έναν δικό του άνθρωπο πριν από λίγες μέρες. Δυστυχώς. Αφήνει μια τεράστια παρακαταθήκη. Έτσι. Αλλά θα το θυμόμαστε. Και τραγούδια που ακούνε όλες οι γενιές. Έτσι, μην γελιόμαστε τώρα. Τι να το παρακολουθούμε, γιατί προφανώς θα αρχίσουν να υπάρχουν και ανακοινώσεις από λεπτό σε λεπτό από ανθρώπους που συνεργάστηκαν με τον Σταμάτη Κόκοτα και όλους. Δηλαδή και απλό κόσμο και όλο τον πολιτικό κόσμο. Λοιπόν,